Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Θεσσαλία, τις πρώτες ώρες της μεγάλης καταστροφής, ο κόσμος κοιτούσε στον ουρανό και περίμενε τα ελικόπτερα. Ελικόπτερα δεν έβλεπε και το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι κάποια είχαν καθυλωθεί από τη βροχή στην αεροπορική βάση στο Στεφανοβίκιο, είναι ότι δεν υπάρχουν κιόλας ελικόπτερα, γιατί πολλά από αυτά έχουν πρόβλημα με τη συντήρησή τους. Γιατί είναι τόσο δύσκολο για την Ελλάδα να συντηρεί αυτά που οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν από την τσέπη τους πάρα πολύ ακριβά, θα μας το εξηγήσει ένας άνθρωπος που προέρχεται από την πολεμική αεροπορία, που γνωρίζει καλά αυτά τα θέματα, είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουρής. Κύριε Κουρή, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Το ερώτημα το έθεσα ήδη στον πρόλογο. Μάθαμε, η ζωή δηλαδή μας το απέδειξε, ότι από τα 15 ελικόπτερα Super Puma, αν θυμάμαι καλά, που έχουμε, πετάνε μόνο τα 2. Ανάλογη κατάσταση υπάρχει με τα Chinook. Τα ελικόπτερα του ναυτικού και αυτά τα συντηρεί κάποιος ιδιώτης, δεν ξέρω ακριβώς τη διαθεσιμότητα, αλλά είναι χαμηλή. Τι κάνουμε λάθος, και ενώ πληρώνουμε πανάκριβα για να έχουμε ένα αέρια μέσα για τέτοιες στιγμές, δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα βεβαίως δεν εμφανίστηκε τώρα. Οι συνέπειες του εμφανίζονται συχνά με όλα αυτά που γίνονται. Αυτά τα προβλήματα νομίζω ότι έχουν από πίσω τους μία δεκαετία και. Διότι κάποια στιγμή, ειδικά εκείνο που προβληματίζει, είναι ότι σχετικά καινούργια ελικόπτερα, τα οποία έχουν έρθει στην Ελλάδα μετά το 2000, έτσι βρίσκονται στο έδαφος και δεν πετάνε. Σίγουρα η περίοδος της λιτότητας και των μνημονίων επηρέασε πάρα πολύ, διότι δεν δοθήκαν οι ανάλογοι πόροι. Αλλά δεν είναι μόνο οι πόροι. Ας αρχίσουμε από την αρχή. Όταν ξεκινάς να αγοράσεις ένα ελικόπτερο ή ένα οποιοδήποτε άλλο σύστημα, πέρα από το κύριο υλικό, εκείνο που πρέπει να φροντίσεις κατά τη διαπραγμάτευση πριν βάλεις την υπογραφή σου και αρχίζουν και φεύγουν τα εκατομμύρια, είναι να εξασφαλίσεις το θέμα της συντήρησης. Πρέπει να σκεφτείς σαν χώρα, σαν κράτος, ποιες είναι οι απαιτήσεις συντήρησης, τι θέλεις να κάνεις στην Ελλάδα, τι θέλεις να κάνεις έξω, τι πρέπει να κάνεις έξω, και όλα αυτά να τα βάλεις σε ένα πλαίσιο, να το διαπραγματευτείς με την άλλη πλευρά και να καταλήξεις ένα σχήμα. Είναι γνωστό σε όλους που ασχολούνται με τα αεροπορικά ότι το κόστος χρήσης ενός οπλικού συστήματος ή ενός ελικοπτέρου, το 70% είναι η χρήση του και το 30% είναι το κόστος της αγοράς. Συνήθως το λάθος που γίνεται είναι ότι τρέχουμε να πάρουμε το κύριο υλικό και αφήνουμε πίσω το θέμα της υποστήρησης και της συντήρησης, με αποτέλεσμα να το βρούμε μπροστά μας. Και μετά, ξέρετε, όταν ειδικά η άλλη πλευρά γίνει μονοπόλια, μετά σε χορεύει στο ταψί. Νομίζω ότι ξεκινάμε από εκεί τώρα. Δεν έχουμε κατοχυρώσει τα θέματα της συντήρησης από την πρώτη στιγμή. Αλλά έστω και μετά, θα έπρεπε, να βλέποντας το πρόβλημα, να ανησυχήσουμε και να κάνουμε κάτι. Έστω και σε συνθήκες οι οποίες δεν θα ήταν τόσο ευνοϊκές όπως στην αρχική προμήθεια. Αυτό φαίνεται ότι δεν έχει γίνει με τα ελικόπτερα, έτσι. Τα ελικόπτερα, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, τα Super Puma, η πρώτη τους προμήθεια, αν θυμάμαι καλά, πρώτη σύμβαση, υπογράφηκε γύρω στο 2000 και ήταν μάλιστα όχι από την πολεμική αεροπορία, από το λιμενικό σώμα. Διότι χρησιμοποιηθήκαν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούσαν να τα. Άλλωστε, ξεχωρίζουν αυτά τα ελικόπτερα, άμα τα δείτε, τα Super Puma, δεν έχουν το εθνός με τις αεροπορίες στο στρογγυλό, έχουν το σταυρό τον ελληνικό. Αυτά είναι που δόθηκαν μετά για χρήση στην πολεμική αεροπορία, γιατί το λιμενικό δεν μπορούσε. Προφανώς σε εκείνη τη σύμβαση, σίγουρα και το λιμενικό δεν έχει τέτοια εμπειρία, δεν είχαν καλυφθεί τα θέματα. Ακολούθησε η αεροπορία, νομίζω, σε 2 δόσεις, άλλο 8 ελικόπτερα. Δεν ξέρω γιατί δεν υπογραφήκαν συμβάσεις και δεν ξέρω γιατί δεν αναπτυχθήκαν οι ανάλογες εγχώριες δυνατότητες. Βέβαια, εδώ πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο της απαξίωσης των επισκευαστικών μας κέντρων και της ΕΑΒ. Όταν η ΕΑΒ απαξιώνεται για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε εδώ πέρα, θα μας πάρει πάρα πολύ, υπάρχουν συνέπειες. Και οι συνέπειες είναι και στα ελικόπτερα. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν θέλει μία έρευνα, κάποια στιγμή αυτά τα ελικόπτερα, τα Super Puma,
είχε συναφεί μία σύμβαση υποστήριξη τους κινητήρες τους. Είναι με την, νομίζω, Τουρμπομέκα. Και είχε συναφεί ένα συμβόλαιο σύγχρονο που έλεγε το λεγόμενο service by the hour. Δηλαδή, έλεγε η αεροπορία, εγώ θέλω τους κινητήρες μου να πετάνε το χρόνο χ ώρες. Με βάση αυτό ο κατασκευαστής το κοστολογούσε και όταν ένας κινητήρας έφευγε για επισκευή στο εξωτερικό, υπήρχε μία δεξαμενή από κινητήρες από άλλους χρήστες, σου έφερναν τον άλλο κινητήρα και ήταν το ελικόπτερο σου διαθέσιμο. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτή η σύμβαση, αν έχει λήξει, αν έχει ανανεωθεί. Θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα να το ερευνήσετε. Υπάρχουν δηλαδή πολλά σύγχρονα συστήματα υποστήριξης, τα οποία για διάφορους λόγους δεν εφαρμόζονται. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση όμως, πολλοί επικαλούνται σαν δικαιολογία τον νόμο Βελιτζέλου και τον νόμο Βελιτζέλου. Αν θυμάμαι καλά, αυτός υπογράφηκε το 2010, είμαστε το 2023. Και αν έχουν περάσει 13 χρόνια. Και αν κρίναμε ότι δεν είναι λειτουργικός, αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το 2023 τις αδυναμίες του νόμου Βενιζέλου. Και ένα δεύτερο που με εντυπωσιάζει είναι ότι δεν όλα τα ελικόπτερα, ειδικά του στρατού, δεν υποστηρίζονται μόνο με εμπορικές συμβάσεις, έχουν αγοραστεί μέσω του συστήματος FMS. Έτσι. Επομένως, εκεί πέρα είναι πολύ πιο απλό να κάνεις υπογράψεις υποστήριξη, διότι είναι διακρατικές συμφωνίες και ακόμα και αυτή η δύσκολη νομοθεσία, όπως λένε Βενιζέλου, ευνοεί τις διακρατικές. Επομένως, γιατί δεν υποστηρίζονται, υποθέτω ότι είναι θέματα κονδυλίων. Επίσης, δεν είχαμε αποφασίσει από την αρχή τι θα επενδύσουμε στη χώρα να το κάνουμε εγχώρια. Ξέρετε, ειδικά άμα είναι ένας μικρός αριθμός μέσων, καμιά φορά είναι ασύμφορο να λες ότι αναπτύσσω μία δομή για να υποστηρίξω 10-20 ελικόπτερα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και μία άλλη παράμετρος, μία ασφάλεια εφοδιασμού. Λες, ναι μεν μπορεί με στενούς οικονομικούς όρους να είναι ασύμφορο, αλλά θα πρέπει να έχω την δυνατότητα στη χώρα μου να υποστηρίξω αυτά τα συστήματα και να τα έχω διαθέσιμα όπου το χρειαστώ. Και μιλάμε για ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης. Εδώ πέρα παίζουν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορείς εκεί να σκέφτεσαι με καθαρά οικονομίστικα στοιχεία. Και βέβαια μην ξεχνάμε και το άλλο θέμα, το οποίο είναι δεύτερο, αλλά δεν είναι δευτερεύον, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, οι οποίοι διεκδικούν αυτά που διεκδικούν, έχουν βρει και σαν πάτημα να αναλάβουν την έρευνα και διάσωση στο μισό Αιγαίο. Και ενδεχομένως με την κατάσταση που είναι, τους δίνουμε κάποια πατήματα. Αυτά ήταν πάρα πολύ συνοπτικά στον ελάχιστο χρόνο αυτά που μπορούσα να πω. Το τελευταίο το βλέπουμε όλο και πιο συχνά, κύριε Κουρή, οι Τούρκοι να κάνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όλο και πιο βαθιά στο Αιγαίο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, αν το έχω καταλάβει καλά. Το πρόβλημα ξεκινάει από την αγορά ενός μέσου. Ναι. Και εμείς οι δημοσιογράφοι υποψιαζόμαστε, θα μου πείτε αν έχω δίκιο ή όχι, ότι οι κυβερνήσεις μας, δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης μόνο, για να δείξουν ότι αγοράζουν φτηνά ένα οπλικό σύστημα, άφηναν απ' έξω το πακέτο υποστήριξης. Είχαμε και δύο περιπτώσεις. Θα πολλές. Το δούμε σε πολλές. Να σας πω δύο που έχω ζήσει. Μάλιστα. Τα εκπαιδευτικά αεροπλάνα τα φέξη. Μάλιστα. Τα οποία ξέρετε ότι είχαν φτάσει σε μια πολύ άσχημη κατάσταση διαθεσιμότητας. Τι έγινε όταν καταρχάς αγοράσαμε έναν αριθμό που μετά εκ των υστέρων φάνηκε ότι ήταν πολύ μεγάλο, 45 αεροπλάνο. Όταν λοιπόν διαπραγματευόταν η σύμβαση στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών με τον κύριο Σμπόκο εκεί πέρα, φτάσαν κάποια στιγμή να ολοκληρώσουν οι επιτροπές τη σύμβαση και πέρασε από το Γενικό Επιτελείο το σχέδιο της σύμβασης για να το σχολιάσουν. Και με έκπληξή μας είδαμε ότι δεν περιλαμβανόταν τίποτα από πλευρά συντήρηση. Κάποιοι γραφικοί φωνάξαμε τότε, μην υπογράψετε αυτή τη σύμβαση, τα προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας. Προφανώς ο κύριος Μπόκος είχε κάποια θέματα βαρικοείας, δεν τα άκουσε και προχωρήσαμε και να το αποτέλεσμα. Αντίστοιχα έγινε με τα Μοιράζ. Με τα Μοιράζ είχα την τύχη να είμαι στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για τα Παύλα 5. Κάναμε έναν ολόκληρο αγώνα για να ενσωματώσουμε στη Σύμβαση Προμήθειας το θέμα της υποστήριξης. Γιατί η γαλλική πλευρά δεν το ήθελε, γιατί θα χρησιμοποιούσαμε την ήδη υπάρχουσα σύμβαση, η οποία δεν τους πολύ άρεσε.
Τελικά τα καταφέραμε και έμειναν αξιοποιητοί. Αυτή η σύμβαση είχε ημερομηνία λήξης το 2010. Η σύμβαση, η κύρια, υπογράφηκε το 2000. Από ό,τι ξέρω, ουδέποτε τα νέα μοιράζει υποστηριχθήκαν μέσω της ισχύουσας σύμβασης και το 2010 που έληξε η υπάρχουσα σύμβαση υποστήριξης δεν υπογράφηκε καινούργια. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Τα παλιά μοιράζ γίνανε πολύ σύντομα περιστερώνες. Ναι. Αυτά είναι παραδείγματα τα οποία φοβάμαι ότι επαναλαμβάνονται συνέχεια. Και επειδή μιλάμε για ελικόπτερα, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά έχουμε και τα πολύ σύγχρονα NH90 του στρατού, ναι, τα οποία είναι ελικόπτερα με ελάχιστες ώρες και υψηλών δυνατοτήτων. Ποια είναι η κατάσταση της διαθεσιμότητας αυτή? Διαβάζω ότι και εκεί πέρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έτσι. Και έχουμε και τα ντοφέν του λιμενικού. Ναι. Εδώ πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Κουρή, που θέλω να μου απαντήσετε. Γιατί ο καθένας αγοράζει το δικό του ελικόπτερο και δεν μπορέσαμε να βρούμε μια λύση, αν όχι έναν τύπο για όλους, μπας περιπτώσει, άντε δύο. Εντάξει, κοιτάξτε, καταρχάς με το λιμενικό, επειδή θεωρείται πολιτική υπηρεσία, υπήρχε, ναι, μια δυνατότητα χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία δεν μπορούσε, μάλιστα, να χρησιμοποιήσει οι ένοπλες δυνάμεις. Οπότε είναι ένα θέμα. Από εκεί και πέρα, άλλο όμως το θέμα της αγοράς και άλλο το θέμα της χρήσης. Όπως, ναι, έγινε με τα Super Puma, τα αγόρασε τα 4 το λιμενικό, αλλά έδωσε τη χρήση στην πολεμική αεροπορία. Το γιατί δεν έγινε αυτό για τα Dauphin, δεν το γνωρίζω. Αλλά υπήρχε ένα προηγούμενο. Έτσι. Το λιμενικό έχει τη δική του δουλειά, τις δικές του αρμοδιότητες. Είναι ένας δύσκολος τομέας αεροπορικός, θέλει τεχνογνωσία, θέλει να επενδύσει χρήματα, κόπο κτλ. Είναι πολύ δύσκολο ένα λιμενικό το οποίο έχει άλλη δραστηριότητα να μπορέσει να αντεπεξέλθει και στο κομμάτι του το υπτάμενο, έτσι. Ναι. Όπως είπατε για την ΕΑΒ, μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες και να κάνουμε πολλές εκπομπές. Ναι. Είναι διαρκής και συστηματική η απαξίωσή της. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδος, με τις απειλές που έχει να αντιμετωπίσει, τα προβλήματα που βλέπουμε ότι προκύπτουν κάθε λίγο και λιγάκι, είναι δυνατόν να μην έχει έναν κρατικό φορέα που θα έχει την ευθύνη της συντήρησης όλων αυτών των κρίσιμων εναέριων μέσων και τα μοιράζει εδώ και εκεί, στον έναν ιδιώτη, στον άλλον ιδιώτη. Άλλο είναι στην Πορτογαλία, αναφέρομαι στα C-130 για υποστήριξη, άλλα θα τα στείλουμε στο Ισραήλ, ένα αλαλούμ δηλαδή. Η ΕΑΒ γι' αυτό φτιάχθηκε, κύριε Καρβουνόπουλη, και ήταν ο αέμνηστος, η ιδέα του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε. Και, ναι, ναι, και φτιάχθηκε, γι' αυτό το σκοπό φτιάχθηκε, αναπτύχθηκε, είχε τα θέματα της, σαφέστατα ποτέ δεν είπαμε ότι η κατάσταση είναι ιδανική, αλλά εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον όσο θυμάμαι πριν από το 2010 κτλ, παρήγαγε ένα ικανοποιητικό έργο, είχε μία παραγωγή. Μετά σιγά σιγά με όλη αυτή την ιστορία, με τα μνημόνια κτλ, άρχισε η απαξίωση. Το προσωπικό άρχισε να γερνάει, να αποχωρεί, ενδεχομένως οι αποδοχές μειωθήκανε και βρήκαν έμπειροι άνθρωποι δουλειές αλλού. Ο εξοπλισμός, ξέρετε, και αυτός ο οποίος είναι απαραίτητος για να επιτελέσει το έργο της αρχής, να απαξιώνεται και να θέλει συντήρηση. Όλα αυτά οδήγησαν σιγά σιγά και οδηγούν σιγά σιγά στην απαξίωση. Και έχουν βγει και κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το κενό του χώρου. Εγώ δεν είμαι ενάντια στους ιδιώτες. Αρκεί να μοιραστεί η δουλειά όπως πρέπει. Θα μπορούσε η ΑΒ να είναι ο κύριος φορέας και να δίνει και υπεργολαβικά κάποιες εργασίες σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες υπάρχουν πολλές αξιόλογες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να εκτελέσουν έργο και έχουν λάβει μάλιστα και μέσω αντισταθμιστικών ωφελημάτων επιδοτήσεις, τους έχει δοθεί έργο, έχουν τεχνογνωσία, έχουν εξοπλισμό. Άρα θα έπρεπε να γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός. Σίγουρα μία ΕΑΒ δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο απαξιώνουμε την ΕΑΒ και αρχίζουμε και μοιράζουμε το παιχνίδι εσωτερικά και εξωτερικά. Έτσι. Ξέρετε, είναι στο πλαίσιο της δαιμονοποίησης οτιδήποτε έχει σχέση με το κράτος. Και αυτό το πληρώνουμε αυτές τις μέρες. Βλέπουμε την κατάτια των κρατικών υποδομών και το πληρώνουμε δυστυχώς σε ανθρώπινες ζωές. Η ΕΑΒ ήταν μια εταιρεία που έχει μεγάλες δυνατότητες και η οποία, αν το έχω καταλάβει καλά, έχει και εξασφαλισμένη πελατεία. Όλοι οι γείτονές μας γύρω-γύρω σιγά-σιγά εξοπλίζονται με F-16, με μέσα τα οποία θα μπορούσε η ΕΑΒ
να έχει εξασφαλισμένη πελατεία. Απλά θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά με την εταιρεία και όχι να την απαξιώνει, όπως υποψιαζόμαστε, ακριβώς για να έρθουν κάποιοι ιδιώτες και να καλύψουν το κενό. Πολύ καλή είναι η συνεργασία που περιγράψατε, αρκεί να γίνεται σε μια υγιή βάση. Με κανόνες, ακριβώς. Απαξιώνουμε για να δώσουμε δουλειά αλλού. Ακριβώς. Αναπτύσσουμε και την ΕΑΒ, αναπτύσσουμε και τους ιδιώτες και λειτουργούμε μαζί με ένα κοινό σκοπό. Είναι την ασφάλεια εφοδιασμού και ακόμα σε δεύτερο χρόνο το να φέρνουμε και δουλειά απ' έξω από τους γείτονες για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την εθνική μας οικονομία, να δώσουμε θέσεις εργασίας και όλα αυτά. Κύριε Κουρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Παρακαλώ, να είστε καλά, κύριε Καρβουνόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Γεια σας.